Ο Κύβος ρήφθη. Η προσφυγή του Προέδρου της Δημοκρατίας και του Υπουργικού για το ωράριο καταστημάτων κρίθηκε από το Ανώτατο Δικαστήριο ως εκπρόθεσμη, εφόσον καταχωρήθηκε στις 31 Δωδεκάτου μετά την εκπνοή της προθεσμίας των 30 ημερών που προνοείται. Σύμφωνα με την απόφαση του Ανωτάτου, η προσφυγή καθίσταται ακαδημαϊκά και νομικά ανεπιθύμητη για ενασχόληση οποιοδήποτε άλλου ζητήματος. Έστω και αν στην παρούσα περίπτωση θεωρηθεί ότι προέκυψε σύγκρουση ή αμφισβήτηση εξουσίας ή αρμοδιότητας μεταξύ της καθής η αίτηση και των αιτητών και έστω και αν οι αιτητές νομιμοποιούνται να γύρουν την παρούσα προσφυγή, για τους λόγους που εξηγήσαμε η προσφυγή απορρίπτεται ως εκπρόθεσμη. Η κατάσταση όπως διαμορφώνεται τώρα είναι ότι δεν υπάρχουν κανονισμοί που να διέπουν το θέμα εφόσον αυτοί έχουν απορριφθεί από τη Βουλή. Και δεν υπάρχει ούτε νομοθεσία που να διέπει το θέμα, εφόσον ο νόμος, ο οποίος προέβαινε σε κάποιες υποτυπώδεις ρυθμίσεις, έχει κηρυχθεί ήδη ως αντισυνταγματικός από άλλο δικαστήριο. Όπως είναι, δεν υπάρχει περιορισμός, δεν υπάρχει διάταγμα, δεν υπάρχουν κανονισμοί και άρα, όπως είπετε εσείς, περίπου ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Βασικό όμως ερώτημα είναι το τι μέλη γενέστε. Δυνατότητες υπάρχουν πολλές, πρέπει να υπάρξει καλή θέληση και να υπάρξει ένας συντονισμός, μια συνεργασία μεταξύ των δύο εξουσιών, έτσι ώστε αντί να οδηγούμαστε σε σύγκρουση, να οδηγηθούμε σε επιλύση του θέματος. Άρα ό,τι ισχύει εδώ και 10 μέρες συνεχίζει να ισχύει, ότι δεν υπάρχουν πλέον ώρες λειτουργίας των γενικών καταστημάτων. Η απόφαση εγκρίθηκε με 9 υπέρ και 4 διστάμενες αποφάσεις.